Πριν από μία ώρα περίπου ειδοποιήθηκε η μονάδα μας ότι κάποιος εργάτης είχε εγκλωβιστεί μέσα σε μία δεξαμενή νερού εκτελώντας κάποιες εργασίες. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαμε τη μονάδα με τον κατάλληλο εξοπλισμό, φτάσαμε στο σημείο και είδαμε έναν εργάτη μέσα σε μία δεξαμενή που είστε εντός της οικίας, ο οποίος έκανε από ό,τι κατάλαβα εργασίες με κάποιο βεζινοκίνητο κοπτικό μηχάνημα, κοπής δίσκου, έτσι τα λέμε εμείς, κοπής, το οποίο είχε αναθυμιάσει από την εξάτμιση. Κατανάλωσε, να το πω έτσι πολύ απλά, το οξυγόνο που βρισκόταν μέσα στη δεξαμενή. Έχασε τις στήσεις του αρχικά ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να έχει δυνάμεις και να ανέβει από τη σκάλα που είχε. Κατέβηκαμε κατάλληλες αναπευσίες συσκευές με τον ορειβατικό εξοπλισμό και καταφέραμε και ανασύραμε τον άνθρωπο. Δώμαζε να δώσω συγχαρητήρια στο ΕΚΑΒ, γιατί ο γιατρός του ΕΚΑΒ είχε κατέβει πρώτος με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει. Κατέβαλε υπεράνθρωπη προσπάθεια ο γιατρός και στάθηκε δίπλα στον δραματία, δίπλα στο θύμα, μέχρι να φτάσουμε εμείς. Και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Ναι, παίζαμε με τον χρόνο. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να απολάβουμε τον χρόνο για να βγει το θύμα, του δοθούν οι κατάλληλες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό πλέον στο ασθενοφόρο που έχει όλα τα μέσα.